αλήθεια, Τζένι, πόση πολλή δουλειά μπορεί να θέλει μια απλή επίδειξη. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ναι. Δηλαδή είναι όλο πριν από αυτό. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Να τηλεφωνήσω στο σύλλογο φίλων του νοσοκομείου, να του πω: κάνω αυτό, γουστάρετε. Που δεν όφυλα κιόλας, γιατί είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν όφυλα, εγώ μπορούσα να το κάνω, να μαζέψω τα φράγκα, mm-hmm. τσακ και να του τα παραδώσω. Mm-hmm. Του ήθελα όμως μαζί μου και του ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Μετά να τρέξει να βρει του χορηγού. Γιατί τα ναι, μεν οι τραγουδιστέ έρχονται αφιλοκερδό, αλλά πρέπει να πληρωθούν τα εισιτήριά του των ανθρώπων, έτσι. Βρήκα λοιπόν του χορηγού. Πλήρωσα στην αρχή τα 400 ευρώ από την τσέπη μου. Ευτυχώς τα πήρα πάλι πίσω τα 400 ευρώ από τους χορηγούς μας. Όλα καταγεγραμμένα, τόσο έδωσε αυτός, τόσο έδωσε ο άλλος, ώστε να είναι όλα διαφανή και να μην υπάρξει καμία. Λοιπόν, μετά από αυτό πρέπει να δεις τους ανθρώπους που θα τους ταΐσουν. Και ευχαριστώ όλα τα μαγαζιά που τους ταΐζουν αφιλοκερδώς. Το Τζιβαέρι, τη Βέννη, το Ρακάδικο, το Μεράκι, ο Διόνυσος. Το λιμάνι, για τρεις ολόκληρες μέρες ταΐζουν τους τραγουδιστές μας αυτοί οι άνθρωποι. Okay. Έπρεπε μετά να βρω και το μέρος που θα στεγαστούν. Το Ήτανος λοιπόν και το Incredible Cretan Residences των αδελφών Αχλαδιανάκη, τους ευχαριστώ από καρδιάς, θα φιλοξενήσουν για τρεις μέρες τους τραγουδιστές μας. Μετά από αυτό πρέπει να πάρεις να βρεις τις μπουτίκ. Και επειδή δεν μπορώ σε μια επίδειξη που θα κρατήσει τελικά πάνω από 2 ώρες από ό,τι βλέπω, να βάλω άλλα 10 μαγαζιά. Που είχαν παράπονα κάποιοι κύριοι από τον εμπορικό σύλλογο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το καλοκαίρι θέλω να σας δω. Θα την ξανακάνω σε ανοιχτό τεράστιο χώρο για το νοσοκομείο πάλι. Εκεί θα σας δω. Εκεί θα περιμένω. Αυτή τη φορά μου ήρθετε μόνοι σας όμως. Πέρα από αυτό, βρήκα τα μαγαζιά. Εγώ μπήκα στο εμπόριο, ρε παιδί μου, στην Έλσα. Είπα: κάνω αυτό. Θες, φιλενάδα? Ναι. Τελείωσε και αυτό. Και μετά να βρει τα μοντέλα. Επί ένα μήνα. Πόσταρα συνεχώς στο Facebook, mm-hmm. παιδιά, ζητώ μοντέλα. Αγόρια, κορίτσια. Και ήθελα από την αρχή. Θέλω να σταθούμε σε αυτό. Βέβαια, δεν ήθελα το κλασικό μοντέλο, το 1,90, mm-hmm. 45 κιλά. Όχι. Έχουμε και άνθρωπο ποδοσφαιριστή που είναι το χρώμα του λίγο πιο σκούρο από το δικό μας. Έχουμε και μανούλες με τα παιδάκια τους. Έχουμε και κυρίες 65 και 70 χρόνων. Έχουμε αγόρια, έχουμε κορίτσια, έχουμε μικρότερες. Έχουμε διάφορους σωματότυπους. Διάφορους όμως σωματότυπους. Και αυτό, αυτό τελικά μας έκανε όλους μια γροθιά και περνάμε και πολύ καλά. Μετά από όλα αυτά, έπρεπε να βρω, γιατί θέλω και οι άνθρωποι, πέρα από τα 10 ευρώ που θα δώσουν για να ακούσουν τους 5 μουσικούς μας που αφιλοκερδώς έρχονται και να παρακολουθήσουν μια επίδειξη μόδας, ήθελα και οι άνθρωποι να έχουν και κάτι να τσιμπολογήσουν. Οπότε με χαρά το Ινό μας έδωσε τον καφέ, με τα γαλατάκια και με τις ζαχαρίτσες και όλα αυτά. Ο Μητσακάκης, μόνος του άνθρωπος, θα ταΐσει όλα τα άτομα που βρίσκονται εδώ με γλυκό έδεσμα. Ο Αϊλαμάκης, η φούρνη Αϊλαμάκης και το κρέμα κανέλα, το αλμυρό έδεσμα, για όλους πάλι. Κατάλαβες. Και βέβαια ο αγαπημένος Λευτέρης Αριανάκης και η υπέροχη σύζυγός του μας δίνουν αναψυκτικό και νερό για 270 άτομα, καλή μου. Άρα η Σιτία απλόχερα πρόσφερε την αγάπη της στο νοσοκομείο, στους ανθρώπους που θα έρθουν να παίξουν, στους μουσικούς που θα έρθουν για το νοσοκομείο και αυτοί να προσφέρουν. Ναι. Όλα τα έσοδα για το νοσοκομείο εκείνης της βραδιάς. Αύριο παραδίδω τα χρήματα που έχουν τα εισιτήρια που λύθηκαν αμέσως, όπως ξέρεις. 200 εισιτήρια, διότι η αίθουσα δεν χωράει περισσότερους, έτσι. Οπότε θα παραδώσω 2.000 ευρώ στα χέρια του Ταμεία, του Συλλόγου Φίλοι του Νοσοκομείου, και η κυρία Μανουσάκη θα είναι εκεί και πιθανόν και ο Βασίλης μας ο υπέροχος, ο Παπα-Νικολάου ο πρόεδρος και τέτοια. Καταγεγραμμένο αυτό θα το ποστάρω και στο προφίλ μου για να είναι διαφανή τα πάντα, να μην υπάρξει καμία αμφιβολία ότι τόσα χρήματα τόσα σας καταθέτω. Και επίσης αφήνω οποιαδήποτε πίκρα στην άκρη. Μην ξαναλέμε τα ίδια για εκείνο το μεγάλο αυτό που θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να έχω 1.000 άτομα. Θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να έχω μαζέψει 10.000 ευρώ για το νοσοκομείο. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος ζήτησε 2.500 ευρώ και 2 ευρώ από την είσοδο για φιλανθρωπικό. Το αφήνω στην άκρη, καλή μου. Εκείνος ξέρει, το αφήνω στην άκρη. Όπως και ένα άλλο μαγαζάκι που μου πέταξε, ας πούμε, αυτό. Και του ζήτησα να ταΐσω τους τραγουδιστές. Λοιπόν, δεν πειράζει, μένουμε στο καλό. Ούτως ή άλλως δεν έχω πάει και ποτέ στο μαγαζί του, δεν με ενδιαφέρει.
Αυτά. Μένουμε στο καλό αποτέλεσμα. Ναι. Να πούμε για ακόμη μια φορά ότι κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για το νοσοκομείο μας. Ναι. Όλες οι βοήθειες είναι σημαντικές και αυτό που κάνεις εσύ τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω το γαλλικό, εμείς το λέγαμε στα χρόνια μου, γαλλικό ξενοδοχείο, το Citia Beach Resort and Spa, την κυρία Άννα Καραγιάννη που γυναίκα είναι μαζί μας, άνοιξε τις πόρτες, μας βοήθησε, χωρίς να οφείλει κιόλας, γιατί η γυναίκα τέτοια ώρα θα ήταν στο σπίτι της, ας πούμε. Την ευχαριστώ από καρδιάς, τους ευχαριστώ όλους, θα περάσουμε μια καταπληκτική βραδιά και au revoir για το καλοκαίρι.